Έχουμε επιστρέψει κυρίες και κύριοι στο Αλεξάνδριο. Ο χρόνος του time out δεν έχει εκνεύσει ακόμα. Το σκορ είναι 19-14, 8 λεπτά και 37 δεύτερα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Κύριε Πετρόπουλε, τρεις παίκτες μέσα για τον κύριο Σκάιλς και τρεις παίκτες έξω. Τρεις ταυτόχρονες αλλαγές. Γιατί λέτε θέλει να φρεσκάρει την ομάδα του? Ίσως να φρεσκάρει, ίσως να αλλάξει το ρυθμό. Αυτή τη στιγμή το Περιστέρι έχει μέσα τον Αλμπέρτη ένα παίκτη ψηλό, λίγο δυσκίνητο σε σχέση με το Γιαννούλη. Πρέπει να επισημάνουμε ότι στο προηγούμενο παιχνίδι Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ είχε 22 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και βλέπουμε ότι 8,5 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημίχρονου έχει 19 πόντους. Πιστεύω ότι αξιοποίησε την εμπειρία του προηγούμενου παιχνιδιού. Το Περιστέρι δείχνει να αντέχει, δείχνει καλό πρόσωπο. Πιστεύω όμως ότι το Περιστέρι δεν έχει το βάθος, δεν έχει ο κύριος Άκουρα τις λύσεις τις σημαντικές από τον πάγκο. Μάλιστα. Τέμψ. Μπροστά από τον Μωρέτη, μπάλα έξω στον Νικολαίδη που την συγκράτησε μπροστά από τον Κορονιό. Υπάρχει φάουλ από τον Αλμπέρτη στον Μπόνερ, εκτός φάσης. Εδώ το δεύτερο φάουλ για τον Ιταλό σέντερ του Περιστερίου. Φάουλ Αλμπέρτη που κατέκτησε πέρσι πρωτάθλημα και κύπελο με την Στεφανέλ στην Ιταλία. Γιώργο, έχουμε 7 φάουλ από πλευράς Περιστερίου. Σημαντικό γεγονός για τον ΠΑΟΚ που μπορεί να πηγαίνει στις ελεύθερες βολές από εδώ και στο εξής. Πολύ εύστοχη επισήμανση από τον κύριο Πετρόπουλο. Η ραβέρς από τον Γιαλούδη και το καλάθι μπροστά από τον Τσίτου. Εδώ ο Γιάννης Γιαννούλης που πέρασε το παιχνίδι πριν από λίγο στη θέση του Ευθύμη Ρεβιά. Αλμπέρτη, Μωρέτη. Και υπάρχει φάουλ από τον Μπαλογιάννη εκτός φάσης τον Γκούροβιτς. Ο Μωρέτη, ο οποίος δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου στο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων το Σάββατο στο Περιστέρι. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο ΠΑΟ κέρδισε άνετα με μια μεγάλη διαφορά 25 πόντων, 86-61. Κορονιός. Του έκλεισε την ιστορική ο Γιαννούλης. Μωρέτη. Αλμπέρτη. Ελεύθερο στο σουτ. Χωρίς επιτυχία το rebound από τον Τεπς. Νικολαίδης. Το λέει μπροστά από τον Μωρέτη, Κορονιός που τρέχει το Περιστέρι στον ευνηδιασμό. Για να δούμε μπροστά από τον Τεπς το εκπληκτικό κόψιμο από τον Γιώργο Μπαλογιάννη σε μια φάση που σίγουρα θα ξαναδούμε. Εδώ ξανά προσπάθησε ο Κορονιός με δύναμη το κόψιμο από τον Μπαλογιάννη. Τσίτουμ. Το σούτ μπροστά από τον Τεπς, το καλάθι από τον Τσίτουμ που είναι ένας all-round παίκτης. Εύστοχος, πολύ καλό σουτέρ από μέση και μακρινή απόσταση. Το σκορ 21-16. Το Περιστέρι μειώνει την διαφορά στους 5 πόντους. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή το Περιστέρι σε άμυνα ζώνης. Όπως επίσης πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Σάκοτα προσπαθεί στο σημερινό παιχνίδι να εκμεταλλευτεί και να αξιοποιήσει όλους τους παίκτες του. Γι' αυτό είδαμε και την είσοδο του Μωρέτ και του Αλμπέρτη. Πιστεύω ότι το Περιστέρι χρειάζεται όλους τους παίκτες του στο σημερινό παιχνίδι. Ο Σωτήρης Νικολαίδης εδώ μεταξύ πέτυχε το καλάθι στην προσπάθεια που εσείς ξαναβλέπετε τώρα. Το σκορ γίνεται 23-16, 6 λεπτά και 57 δεύτερα πριν από το τέλος του μικρό. Κορονιός, είναι σου 3 πόντων αυτό. Άστοχο rebound από τον Γκούροβιτς. Κορονιός μπροστά από τον Νικολαίδη. Τσίτουμ διστάζει μπροστά από τον Μπόνερ. Μωρέτη. Ιταλός με τον Τεπς. Σου 3 πόντων από τον Ιταλό. Άστοχο το rebound σε πρώτη φάση από τον Μπαλογιάννη και σε δεύτερη από τον Νικολαίδη. Μπαλογιάννης μπάλα έξω στον Τεπς. Airball, η μπάλα θα φύγει από τα χέρια του Άντωνι Μπόνερ. Μια μικρή διακοπή και σε λίγο πάλι μαζί. Ultrax. Αξεπέραστο. Έχουμε time out στο Αλεξάνδριο, κυρίες και κύριοι. Μια πρώτη τάξη ευκαιρία να δείτε εσείς κάποια ενδιαφέροντα διαφημιστικά μηνύματα. Μια νέα δύναμη γεννιέται στο αλουμίνιο. Άλβιο. Η προηγμένη τεχνολογία δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο ζωής και φέρνει στη ζωή σας περισσότερο χρώμα, ασυναγώνιστη λειτουργικότητα, κορυφαία ποιότητα. Συστήματα αλουμινίου Άλβιο. Νέο πλαίσιο ζωής.
Το αλουμίνιο είναι υπόθεση Εξάλκο. Κορυφαία συστήματα αλουμινίου Alpine. Άψογη αισθητική. Πρωτότυπο σχεδιασμός, πρωτοποριακή συνδυασμή υλικών. Alpine από την Εξάλκο. Επενδύστε στην ποιότητα. Δείτε τα στην έκθεση Biocarpet. Όμιλος Biocarpet. Πίσω στο Αλεξάνδριο, κυρίες και κύριοι. Το time out δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ο λόγος στον Γιώργο Καστάνη που έχει κάτι για σας από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Σκοτς Κάιλ ζήτησε από τον Σωτήρη Νικολαίδη περισσότερη κίνηση, να δίνει την μπάλα στους ψηλούς τόσο στον Πόνερ όσο και στον Γιαννούλη, για να μπορεί ο ΠΑΟΚ να πετυχαίνει καλά φυλακή εντός παιδιάς. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Τράκαν Σάκοτα ζήτησε από τους παίκτες του να επιχειρούν τα σούτ όταν είναι σε καλή κατάσταση, όταν έχουν ελεύθερο πεδίο. Τόσο από τον Άγγελο Κορονιό το ζήτησε αυτό, όσο και από τον Αλμπέρτη. Ο λόγος και πάλι στην Γιώργο. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Κωνστάνη. Υπάρχει φάουλ εκεί από τον Σωτήρη Νικολαίδη στον Μάξε ή στον Κορονιό. Το φάουλ είναι για τον Σωτήρη Νικολαίδη, ο οποίος κρύφτηκε εκεί πίσω από τους ψηλούς της ομάδας του. Η επαναφορά της μπάλας για το Περιστέρι με τον Μωρέτη. Μάξε. Κορονιός. Μωρέτη. Προσπάθεια δίδυσης. Αλμπέρτη. Κορονιός. Έχασε προς στιγμήν τον έλεγχο της μπάλας. Μωρέτη. Αλμπέρτη. Προσπαθεί να πλησιάσει. Θα στοχίσει σε αυτό το εύκολο φαινομενικά καλάθι. Ο Μπαλογιάννης στο lay-up. Θα στοχίσει και αυτός με τη σειρά του. Το rebound εύκολα για τον Γκούροβιτς. Κορονιός. Μπροστά από τον Κουντούρη. Reverse τρίπλα. Υπάρχει φάουλ από τον Άντωνι Μπόνερ στην προσπάθεια του Κορονιού. Αξίζει να σας πούμε ότι είναι χαρακτηριστική η αστοχία των δύο ομάδων, ενώ ξαναβλέπετε εσείς την προηγούμενη φάση. Δεν νομίζω να υπάρχει φάουλ από τον Μπόνερ στον Κορονιό, υπάρχει περίπτωση. Να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα. Είναι χαρακτηριστική η αστοχία των δύο ομάδων έξω από τη γραμμή των 6-25. Το Περιστέρι έχει 0 στα 6 τρίποντα και ο ΠΑΟΚ 0 στα 4. Αυτό δείχνει, αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι σε ένα τόσο πολύ κρίσιμο σημείο όλα τα σούτ είναι επηρεασμένα δύσκολα. Μπορούμε να το διαπιστώσουμε και από τις ελεύθερες βολές 3 στις 7. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει πολλές, μία στις 2, αλλά σίγουρα βλέπουμε οποιαδήποτε προσπάθεια για σουτ δυσκολεύει ακόμα περισσότερο και βλέπουμε μια εκπληκτική φάση. Συγγνώμη κύριε Πετρόπουλε, νομίζω ότι το θέαμα που προσφέρουν οι παίκτες των ομάδων αξίζει τον κόπο να σας διακόψουμε. Είναι ο Άντωνι Μπόνερ, κυρίες και κύριοι, ο οποίος ζωγράφησε στον αέρα με το εκπληκτικό κάρφωμα στο καλάθι Περιστερίου, κάνοντας το σκορ 25-17. Μωρέτη. Για τον Γκούροβιτς το σουτ χωρίς επιτυχία, το rebound από τον Μπόνερ. Έκλεψε ο Γκούροβιτς. Θα πάρει το φάουλ από τον Γιαννούλη, που δέχεται αδιαμαρτύρητα την υπόδειξη του κυρίου Καρούς. Εδώ στους δέκτες σας ο Γιάννης Γιαννούλης. Εδώ άλλη μια φορά η φάση. Το φάουλ καθαρό από τον Γιαννούλη στον Γκούροβιτς. Εδώ ετοιμάζεται ο Γιάριτς να περάσει στον αγώνα για το Περιστέρι. Ο Γκούροβιτς στη γραμμή των προσωπικών βολών. Τον βλέπετε εδώ. Δεν τα κατάφερε στην πρώτη. Το σκορ παραμένει 25-17. Το Περιστέρι που έχει 38% ευστοχία από την γραμμή των προσωπικών βολών. Ο Γκούροβιτς που θα περάσει στον πάγκο και στη θέση του ο νεαρός, ο Γιάριτς, μόλις 19 χρόνων. Κυρίως μέχρι τώρα χρησιμοποιείται για αμυντικά καθήκοντα περισσότερο. Δεν έχει την εμπειρία για να πάρει στην πλάτη του την ευθύνη του Περιστερίου. Πάντως, κύριε Πετρόπουλο, είναι αυτό που επισημάνατε περισσότερα από μία φορά νωρίτερα, ότι ο κύριος Σάκοτα προσπαθεί να εξαντλήσει όλες τις επιλογές που του προσφέρει ο Πάγκος. Ναι, πιστεύω θα χρειαστεί. Θα χρειαστούν όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Το Περιστέρι πρέπει να έχει δύναμη για να αντέξει σε αυτή τη μεγάλη επιθετικότητα του ΠΑΟΚ και στα σωματικά προσόντα του ΠΑΟΚ. Και είναι καλή ευκαιρία να πούμε ότι έχει αρκετή ώρα παίξει ζώνη, γιατί νιώθει ότι ο ΠΑΟΚ να υπερτερεί κατά κάποιο τρόπο στη δύναμη. Αν δεν κάνω λάθος, ο μόνος παίκτης που δεν χρησιμοποιήθηκε μέχρι στιγμής από το Περιστέρι είναι ο Γιώργος Μακαράς, που προς στιγμήν τον είδαμε ανάμεσα στους συμπαίκτες του στον πάγκο του Περιστερίου. Και ο Γκαγκαουδάκης. Και ο Γκαγκαουδάκης. Ο Γιαννούλης στην δεύτερη του βολή θα στοχίσει, αλλά θα διορθώσει μπαζεύοντας το rebound. Δεν θα πετύχει το καλάθι, θα το πετύχει όμως με το follow που είδατε ο Άντωνι Μπόνερ,
Ο ΠΑΟΚ που εξασφαλίζει μία διαφορά 10 πόντων. Ξανά εδώ η φάση. Μάξι, η ραβέρσα μπροστά από τον Ρετζιά και το καλάθι και ταυτόχρονα time out που ζήτησε και πήρε ο Σκοτς Κάιτς. Ο αγαπημένος σας καφές έγινε ακόμη καλύτερος. Μπράβο ο κλασικός. Τώρα έχει πιο μεστή γεύση, πιο δυνατό άρωμα, πιο πλούσιο καϊμάκι και συσκευάζεται αμέσως για περισσότερη φρεσκάδα. Μπράβο ο κλασικός. Ελλάδα, ο καφές σου. Αν είστε έτσι ή πιθανόν έτσι, ίσως έτσι ή κάπως αλλιώς. Εν πάση περιπτώσει, όπως κι αν είστε, υπάρχει ένα πολυμορφικό της Ρενό στο ρυθμό της δικής σας ζωής. Ελάτε να δείτε τα νέα Ρενό Scenic, Twingo και Espace στο Φεστιβάλ Πολυμορφικών Ρενό από 16 έως 25 Μαΐου σε όλους τους επίσημους εμπόρους Ρενό και κερδίστε ένα Scenic και 5 Twingo. Ρενό, στο ρυθμό της ζωής. Στο Αλεξάνδριο, κυρίες και κύριοι, 14 λεπτά και 25 δεύτερα πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Το σκορ είναι 51-30, ο ΠΑΟΚ του σύν 21. Κύριε Πετρόπουλε, είχαμε πει ότι τα τρία πρώτα λεπτά του δευτέρου μέρους θα ήταν κρίσιμα και καθοριστικά. Θα μας επέτρεπαν να διαπιστώσουμε αν το Περιστέρι μπορεί να ανακάμψει και να απειλήσει τον ΠΑΟΚ. Ναι, είδαμε ότι από πλευράς Περιστερίου δεν υπήρξε σοβαρή αντίσταση. Στα 3-4 πρώτα λεπτά, τώρα έκανε μια-δυο καλές άμυνες και φαντάζομαι ότι το time out του κ. Σκάρης είχε να κάνει με αυτό, να τους πει ότι εμείς τώρα δεν βιαζόμαστε, πρέπει να έχουμε πιο σίγουρες επιλογές στην επίθεση και να μην είμαστε εύκολοι στο λάθος. Βέβαια δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα, είναι μακρύς ο δρόμος μέχρι το τέλος της συνάντησης. Εδώ είδατε τον Γκούροβιτς που πέτυχε το καλάθι μειώνοντας τη διαφορά, το σκορ 51-32. Μπουντούρης. Με τον Κορονιό να τον πιέζει. Ντεπς. Το Περιστέρι έχει ένα σερί 5-0. Γιαννούλης, Μπουντούρης, Μπόνερ. Με τον Τσίτουν πίσω του. Γιαννούλης που έχασε την μπάλα, κέρδισε το φάουλ όμως από τον Γκαγκαουδάκη. Στους δέκτες σας ο playmaker του Περιστερίου. Και άλλη μια φορά η φάση με το φάουλ του Γκαγκαουδάκη στον Γιαννούλη. Μπόνερ, Ντεπς, κάτω από την πίεση του Γκαγκαουδάκη, υπάρχει επιθετικό φάουλ που καταλογίζει ο κύριος Ζαβλανός στον Αμερικανό του ΠΑΟΚ. Στους δέκτες σας ο Ντελ Ντεπς και εδώ ξανά η φάση, ο Ντεπς που φαίνεται να σπρώχνει με τον αγώνα του, τον αντίπαλό του. Βλέπετε κάτω δεξιά τον χρόνο που απομένει για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 51-32. Μάξι, Τσίτουμ, Γκούροβιτς. Το σουτ χωρίς ισορροπία. Άστοχο το rebound από τον Μπόνερ που τρέχει τον ΠΑΟΚ στον εφηδιασμό. Όποιος βιάζεται σκοντάφτει μια παροιμία. Η μπάλα στα χέρια του Γκαγκαουδάκη. Το τρίτο φάουλ επιθετικό από τον Ντεμπ. Στο δεύτερο συνεχόμενο επιθετικό από τον Αμερικανό του δικεφάλου. Γιώργο, να επισημάνουμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει 4 λάθη στα 6,5 λεπτά. Στο πρώτο μήχρονο έχει μόνο 2. Επίσης πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Άκοτα προσπαθεί να βρει λύση στην επίθεση. Είδαμε τον Κορονιό τη μία στιγμή να αγωνίζεται σαν νούμερο 1, την επόμενη σαν νούμερο 2. Προσπαθεί να του βρει λύση ο κύριος Άκοτα. Ντεπς. Μπουντούρης, ο ΠΑΟΚ που δεν βιάζεται και δεν έχει κανέναν, μα κανέναν λόγο για να βιάζεται. Ο χρόνος που κυλά είναι υπέρ του, προηγείται με 51-32. Αν κάποιος πρέπει να βιάζεται, αυτό είναι το Περιστέρι. Όπως ακούσατε όμως και από τον κύριο Πετρόπουλο, ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερα λάθη. Αν και κανονικά πρέπει να πηγαίνει σε αργές επιθέσεις. Το περιπετειώδες καλάθι για τον Ντελ Ντεπς. Να πω το εξής, εγώ δεν είπα ότι πρέπει να πηγαίνει σε αργές επιθέσεις ο ΠΑΟΚ. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να τρέξει, έχει το παιχνίδι αυτό σήμερα. Απλά πιστεύω ότι πρέπει να είναι πιο προσεκτικός στην τελική του προσπάθεια. Μάλιστα. Μπουντούρης. Μαμαζιόλας με τον Γκαγκαουδάκη. Μπουντούρης. Πόνε με τον Τσίτουμ πίσω του να τον πιέζει.
το λάθος από τον Αμερικανό και ο ευνηδιασμός, για να δούμε αν βγει για το Περιστέρι. Ο Γκούροβιτς δεν θα πετύχει το καλάθι, δεν το πέτυχε ούτε ο Μάξε που ερχόταν από πίσω ως τρέλερ. Ντέμπς, Μαματζιόλας, Κορονιός που έχει ένα στα 9 σούτ εντός παιδιάς. Ντέμπς, δίστασε από κοντά, προτιμά να βγάλει την μπάλα έξω, υπάρχει φάουλ. 3 δευτερόλεπτα στον Γιάννη Γιαννούλη που σφύριξε ο κύριος Ζαβλανός. Κορονιός. Γκούροβιτς. Το Περιστέρι που έχει άμεση ανάγκη από τους πόντους του Γκούροβιτς. Πόντους που του λείπουν σε αυτό το παιχνίδι. Όπως λένε στο Περιστέρι, η απόδοση του Γκούροβιτς αποτελεί βαρόμετρο για την ομάδα. Μια μικρή διακοπή, κυρίες και κύριοι, και σε λίγο κεφάλι μαζί. Έχουμε επιστρέψει στο Αλεξάνδριο, κυρίες και κύριοι, και μια απρόβλεπτη εξέλιξη, μια δεύτερη τεχνική ποινή στον Σκοτ Σκάιλς που τον στέλνει στα αποδυτήρια. Θα παρακαλούσα πολύ τον Γιώργο Καστάνη να μας πει τι ακριβώς συνέβη και για ποιο λόγο χρεώθηκε με τη δεύτερη τεχνική ποινή ο Αμερικανός κόουτς του ΠΑΟΚ, Γιώργο. Ο κύριος Ζαβλανός υποστήριξε εδώ στο κομισάριο του αγώνα ότι ο κύριος Σκάιλς, ο προπονητής των ΠΑΟΚ, τον έβριζε με ακατανόμαστες εκφράσεις και γι' αυτό το λόγο του έδωσε και τη δεύτερη τεχνική ποινή που σημαίνει και την αποβολή του από τον αγωνιστικό χώρο. Αυτή ήταν η λογική εξήγηση και τώρα φυσικά ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει με πρώτο προπονητή τον Κώστα Φλεβαράκη. Ο λόγος και πάλι σε ένα, Γιώργο. Μάλιστα. Από το 11:25 πριν από το τέλος λοιπόν, ο ΠΑΟΚ μένει σχεδόν ορφανός από προπονητή στον πάγκο του. Ο Σκοτ Σκάιλς θα παρακολουθήσει την συνέχεια του αγώνα από τα αποδυτήρια. Ίσως καταφύγει στο κηλικείο του γηπέδου για να παρακολουθήσει την εξέλιξη από την τηλεόραση και την ζωντανή κάλυψη που σας προσφέρει ο Αντένα. Για να δούμε αν αυτό το γεγονός, η δεύτερη τεχνική ποινή στον Σκάιλς, μπορεί να διαδραματίσει κάποιο ρόλο και να επηρεάσει την εξέλιξη του αγώνα συνέχεια. Το σούτ από τον Κορονιό είναι εύστοχο, 53-36. Το Περιστέρι που προσπαθεί, ενώ υπάρχουν συστάσεις και από τον κύριο Καρούση και στον δεύτερο προπονητή του ΠΑΟΚ, τον κύριο Φλεβαράκη, να καθίσει στη θέση του. Κύριε Πετρόπουλε, για πέστε μας εσείς ως τεχνικός, πώς μπορεί να επηρεάσει αυτή η εξέλιξη, η αποβολή του Σκάιλς, το παιχνίδι και τον ΠΑΟΚ, ενώ στους δέκτες σας βλέπετε, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Καρούση να λέει στον πάγκο του ΠΑΟΚ να καθίσει κάτω. Ναι, κύριε Πετρόπουλε. Σαφέστατα μπορεί να επηρεάσει. Έχουμε μια έντονη παρουσία και καθοδήγηση από το Σκάιλς. Είναι ο προπονητής που συμμετέχει στο παιχνίδι, ελέγχει τον ρυθμό, μιλάει πολύ με τους παίκτες, αλλάζει άμυνες. Σίγουρα έχει το ρυθμό. Τώρα θα δούμε αν μπορεί ο ΠΑΟΚ να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό να είναι μέσα στο παιχνίδι. Υπάρχει μια διακοπή στο παιχνίδι από τον κύριο Καρούση για κάποια συνθήματα που ακούστηκαν σε βάρος από την εξέδρα. Ο λόγος του Γιώργου Καστάνη, Γιώργο. Γιώργο, ο κύριος Καρούσης πήγε στον κομισάριο του αγώνα και είπε ότι την επόμενη φορά που θα ακουστούν αυτά τα συνθήματα θα πάρει τη σφυρίχτρα και θα φύγει. Αλλά τώρα βλέπουμε τον κύριο Ζαβλανό να παίρνει τη σφυρίχτρα και να αποχωρεί. Δεν ξέρω πώς θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Πάντως βλέπω τους δύο διαιτητές και τον κομισάριο να αποχωρούν. Ενώ και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ προσπαθούν να μεταπίσουν τους διαιτητές. Πάμε για λίγο στην Αθήνα, κύριε Σεκύρη, και θα είμαστε σε λίγο πάλι μαζί. Δεν είναι όνειρο. Φυσικά. Αλλά με 5.288.000 γίνεται πραγματικότητα. Νέο Hyundai Coupé. The famous Grouse. Finest Scotch whisky.
ποιότητα σταθερή μέσα στο χρόνο. Το παιχνίδι στο Αλεξάνδριο δεν έχει ξαναρχίσει, κυρίες και κύριοι. Ο Νίκος Μπουντούρης, ο οποίος απίθυνε έκκληση ως αρχηγός της ομάδας στους οπαδούς του ΠΑΟΚ να σταματήσουν τα συστήματα από την εξέδρα, λόγω του Γιώργου Καστάνη. Γιώργο. Γιώργο, είμαστε στον χώρο των αποδητηρίων, εδώ που και ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ο κ. Απόστολος Αλεξόπουλος, προσπαθεί να μεταπίσει τους διαιτητές. Από στιγμή πάντως σε στιγμή, περιμένουμε ότι αυτό θα πραγματοποιηθεί και θα συνεχιστεί κανονικά το παιχνίδι. Περιμένουμε τους δύο διαιτητές. Είναι ο κ. Σολακίδης, ο Παναγιώτης Σολακίδης στους διαιτητές. Είναι ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, λίγο νωρίτερα μπήκε ο κ. Απόστολος Αλεξόπουλος. Οπότε περιμένουμε τις εξελίξεις. Οι δύο διαιτητές μαζί με τον κομισάριο έχουν κλειστεί μέσα στο δωματιάκι και φυσικά θα πρέπει να δούμε τι θα αποφασίσουν και πώς θα συνεχιστεί και πώς θα εξελιχθεί αυτή η αναμέτρηση. Μάλιστα. Ο λόγος και πάλι σας είναι προς το παρόν. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για το εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ. Σε παρακαλούμε πολύ να είσαι πάντα εκεί στα αποδυτήρια κοντά στο γραφείο των διαιτητών, που θέλω να καταγράψεις οποιαδήποτε συνομιλία του πρόεδρου του ΠΑΟΚ, του κ. Αλεξόπουλου, αλλά και οτιδήποτε συμβεί εκεί στο γραφείο των διαιτητών. Και αν μπορείς βέβαια να τους ρωτήσεις και αν πρόκειται να επανέλθουν προκειμένου να συνεχιστεί το παιχνίδι, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι αυτό θα πρέπει να γίνει. Ναι, Γιώργο. Γίνονται απαραίτητες διαδικασίες τώρα. Η Φυσούνα θα φτάσει μέχρι το χώρο του κέντρου περίπου για να βγουν κανονικά οι δύο διαιτητές και να συνεχιστεί κανονικά το παιχνίδι. Αστυνομικοί είναι κοντά μας, εδώ κοντά στο χώρο των αποδυτηρίων, και θα συνοδεύσουν τους δύο διαιτητές αλλά και τον κομισάριο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Περιμένουμε λοιπόν από στιγμή σε στιγμή να βγουν οι δύο διαιτητές, τόσο ο κ. Ταβλανός, ο κ. Καρούσος, ο κ. Κομισάριος στον αγώνα, για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Οι υπεύθυνοι της αστυνομικής δύναμης είναι εδώ, ο μάνατζερ του ΠΑΟΚ, ο κ. Αστέριος Αστεριάδης. Όλος ο κόσμος προσπαθεί να μεταπίσει τους διαιτητές, που να θυμίσουμε ότι ο κ. Καρούσος μόλις άκουσε κάποια ζητήματα από την εξέδρα, κατευθύνθηκε στην γραμματεία, απευθύνθηκε στο κομισάριο του αγώνα και είπε ότι εάν δεν σταματήσουν να φωνάζουν έτσι, τότε θα πάρω τη συρρήθρα μου και θα φύγω. Αμέσως μετά ο κ. Ζαβλανός πήρε την πρωτοβουλία, πήρε τη συρρήθρα που είχε αφήσει προς στιγμή ο κ. Καρούσος στον πάγκο της γραμματείας και αποχώρησαν και οι δύο διαιτητές μαζί με τον κομισάριο. Τώρα από ό,τι είδα, φεύγει από το χώρο των αποδυτηρίων ο κύριος Τσολακίδης, ο Παναγιώτης Τσολακίδης από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Θα συμπεραίνω ότι είναι ένας θετικός ιόνος αυτός. Να δούμε. Προς το παρόν, ο λόγος και πάλι σας είναι. Εμείς πιστεύουμε ότι οι δύο διαιτητές δεν έχουν κανένα απολύτως λόγο να παραμείνουν στα αποδυτήρια. Θα πρέπει να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο για να συνεχιστεί το παιχνίδι και να τελειώσει. Το σκόρ είναι 53-36. Απομένουν 10 λεπτά και 38 δεύτερα για να τελειώσει το παιχνίδι. Περιμένουμε την επιστροφή των διαιτητών στον αγωνιστικό χώρο. Από τα μεγάφωνα του γηπέδου, οι υπεύθυνοι παράγοντες του ΠΑΟΚ κάτι λένε. Για να τους ακούσουμε. Είναι κάτι αντικείμενα. Το παιχνίδι τελειώνει. Ενθαρρύνετε με το τραγούδι και τη φωνή σας την ομάδα μας. Η ομάδα μας έχει ανάγκη από πανώ την τραγούδια. Όχι! Ο κύριος που είδατε ήταν ο κύριος Δημήτρης Νικηφόρου, διευθυντής των γραφείων του ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε αυτές τις απαραίτητες νουθεσίες στους οπαδούς του ΠΑΟΚ να αφήσουν τα συστήματα σε βάρος των διαιτητών και να τραγουδούν όπως κάνουν τώρα υπέρ της ομάδας του. Κύριε Πετρόπουλε, έχουμε αυτή την διακοπή στο παιχνίδι, η οποία έρχεται να Ναι, Γιώργο Καστάνη. Ναι. Ο κύριος Αυλανός και ο κύριος Καρούσης θα βγουν κανονικά. Το έδαφος έχει προετοιμαστεί, άλλωστε ακούσαμε και τον διευθυντή των γραφείων του ΠΑΟΚ, τον κύριο Νικηφόρο, να απευθύνεται στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Ο κύριος Αυλανός, ο κύριος Καρούσης και ο κομισάριος του αγώνα τώρα βγαίνουν όλοι κανονικά. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί όπως είναι φυσιολογικό. Μάλιστα. Βλέπετε κι εσείς αυτή τη στιγμή τον κύριο Ζαβλανό και τον κύριο Καρούση να βγαίνουν από την Φυσούνα. Αυτή τη φορά τους χειροκροτούν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και νομίζω ότι το παιχνίδι θα συνεχιστεί απρόσκοπτα, χωρίς καμία άλλη παρόμοια δυσάρεστη εξέλιξη. Κύριε Πετρόπουλε, αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω λίγο νωρίτερα είναι ότι μετά την αποβολή του Σκάιδους ήρθε και αυτή η διακοπή από τους διαιτητές. Αυτά τα δύο γεγονότα σε συνδυασμό μεταξύ τους, τι ρόλο μπορούν να παίξουν και τι συνθήκες μπορούν να διαμορφώσουν στην αγωνιστική ετοιμότητα των δύο ομάδων από εδώ και πέρα? Δεν μπορούμε από το ασφαλούς να το απαντήσουμε. Θα δούμε πώς θα αντιδράσουν και οι δύο ομάδες στη συνέχεια. Τη συγκεκριμένη στιγμή που έγινε η διακοπή, το Περιστέρι είχε
κάνει μια μικρή ανάκαμψη από 23 πόντους διαφορά, έχει πάει στους 17. Ο ΠΑΟΚ πιστεύω ότι μπορεί να είναι θετικό ώστε να βρει την ηρεμία του πάλι και το καθαρό μυαλό, και πρέπει να δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν. Κουντούρης για τον Μπόνερ στο παιχνίδι που όπως βλέπετε ξανάρχισε. Μπόνερ με τον Τσίτουν πίσω του. Κουντούρης δίστασε για το σούτ τριών πόντων. Κέρδισε το φάουλ όμως από τον Μάξε. Είναι το τέταρτο φάουλ για τον Μάξε. Ο λόγος του Γιώργο Καστάνη. Η σύνδεση που επικρατεί στον ΠΑΟΚ είναι το γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, κύριος Αλεξόπουλος, αμέσως μετά τα αποδυτήρια κατευθύνθηκε στον πάγκο του ΠΑΟΚ και βρίσκεται κοντά στην ομάδα και στην προσπάθεια φυσικά που καταβάλει για να πετύχει αυτή την νίκη. Το λόγος και πάλι σε εσένα. Γιώργο, μήπως θα μπορούσες να μας πληροφορήσεις για να ικανοποιήσουμε και την περιέργειά μας πού βρίσκεται και πού παρακολουθεί το παιχνίδι ο κύριος Κάιλς? Προς στιγμή δεν τον έχω εντοπίσει, αλλά τον αναζητώ. Όταν τον εντοπίσω θα σας ενημερώσω ανάλογα. Ο Μπαλογιάννης στέξε την μπάλα στον Μπόνερ, το σούτ αυτός εύστοχο, 55-36. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κρατά σταθερά τη διαφορά στα χέρια του και δεν δείχνει διατεθειμένος να την καταλήψει. Γκούροβιτς με τον Μπαλογιάννη. Μάξι, ο Αμερικανός που έχει 4 φάουλ, αλλά βρίσκεται στο παιχνίδι. Κορονιός με τον Μπουντούρη. Προσπάθεια δίνεις από τον Κορονιό. Το rebound από τον Μπόνερ, υπάρχει φάουλ από τον Μάγκελο Κορονιό. Ξανά εδώ η φάση. Ο Μπόνερ προσπαθεί να πάρει το rebound. Ο Κορονιός θα του κάνει το φάουλ. Εδώ ο αρχηγός και ηγέτης του Περιστερίου. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το εκπληκτικό παιχνίδι που έκανε ο Κορονιός στον αγώνα της Τρίτης εδώ στο Αλεξάνδριο, όταν το Περιστέρι πέτυχε μια καθαρή νίκη και δίζοντας τον ΠΑΟΚ με 75-62, ο Κορνιός και πετύχει τότε 15 πόντους, έχοντας άξιους παραστάτες τον Τσίτου με 21 και τον Γκούροβιτς 19. Ο Γκούροβιτς που έχει πετύχει μέχρι στιγμής μόλις 3 πόντους. Είναι αυτό που σας λέγαμε πριν από λίγο. Εδώ ο Σκάιλς, τον βλέπετε να παρακολουθεί πίσω από τα κάγκελα, να προσπαθεί να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Ο Ντέμπς προσπαθεί να φτάσει στο καλάθι, θα τα καταφέρει και ταυτόχρονα θα πάρει το φάουλ. Άλλη μια φορά η φάση. Εδώ καθαρό το φάουλ από τον Γκαγκαουδάκη στο ξεκίνημα της φάσης και της προσπάθειας του Ντέμπς. Και άλλη μια φορά ο Σκάιλς στους δέκτες σας, σκεπτικός. Νομίζω ότι είναι η πρώτη του εμπειρία αυτή με την νέα ιδιότητά του, αυτού του προπονητή, να βλέπει την ομάδα του να αγωνίζεται και αυτός να παρακολουθεί ανήμπορος να αντιδράσει, ανήμπορος να την κατευθύνει πίσω από τα κάγκελα. Μάξι. Με τον Γιαννούλη στην πλάτη του, υπάρχει φάουλ από τον σέντερ του ΠΑΟΚ στον Μάξι. Μια μικρή διακοπή και σε λίγο και πάλι μαζί. Ultrax. Αξεπέραστο. Ο Γκούροβιτς δεν θα πετύχει το καλάθι ούτε με την δεύτερη προσπάθεια που είδατε. Το είδαμε αρκετές φορές, Γιώργο, σήμερα αυτό. Οι παίκτες Περιστερίου να στοχούν από πολύ πλεονεκτική θέση κάτω το καλάθι σχεδόν μόνο. Έχουν χάσει πολύ εύκολα καλάθια και όταν κάνεις τόσο εύκολα καλάθια εκτός έδρας είναι μοιραίο κάποια στιγμή να χάσεις και το παιχνίδι. Και τη στιγμή μάλιστα που τα έχεις πολύ μεγάλη ανάγκη. Κουντούρης. Ο ΠΑΟΚ που δεν βιάζεται. Με τον Κορονιό, Μπόνερ. Με τον Τσίτουμ κολλημένο πίσω του. Το σουτ κάτω από δύσκολες προϋποθέσεις. Μάζευε στο rebound ο Γκούροβιτς. Κορονιός. Προσπάθεια δίδυσης, θα πάρει το φάουλ από τον Νίκο Μπουντούρη. Στους δέκτες σας ο Μπουντούρης, η πιο παλιά καραβάνα του ΠΑΟΚ. Άλλη μια φορά η φάση και το καθαρό φάουλ του Νίκου Μπουντούρη στον Άγγελο Κορονιό. Ταυτόχρονα υπάρχει και η αλλαγή για το Περιστέρι. Θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο ο Γιάρης στη θέση του Γκούροβιτς. Ο Γκούροβιτς ο οποίος έχει μείνει στους 3 πόντους με 1 στις 8 προσπάθειες 2 πόντων και 0 στις 2 για 3 πόντους. '57-38. 8 λεπτά πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Μπουντούρης. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος
προηγείται σταθερά στο σκορ με αυτή τη διαφορά των 19 πόντων. Σας θυμίζω ότι στο ημίχρονο ΠΑΟΚ είχε μια διαφορά 17 πόντων. Πόνερ, η προσποίηση. Υπάρχουν 3 δευτερόλεπτα που καταλογίζει στον Αμερικανό ο κύριος Κάρους. Γκαγκαουδάκης για το Περιστέρι με τον Ντέπς μπροστά του. Σίρτουμ που προσπαθεί να βγει από τα σκριν. Γιάριτς, Κορονιός. Μάξι, επιθετικό φάουλ στον Γιαννούλη, το 5ο για τον Αμερικανό, ο οποίος θα φύγει από το παιχνίδι. Μάξι, τον βλέπετε εδώ, ξαπλωμένο σπαρδιά πλατιά στον αγωνιστικό χώρο. Άλλη μια φορά η φάση. Το 5ο φάουλ για τον Μάξι, στη θέση του ο Αμερικανός ο Πάολο Αλμπέρτι. Και εδώ ο Μάξι που θα φύγει από το παιχνίδι με 5 φάουλ, 7 λεπτά και 24 δεύτερα πριν από τη λήξη. Κύριε Πετρόπουλε, είναι σημαντική, λέτε, αυτή η απώλεια για το Περιστέρι. Η παρουσία του Μάξι σήμερα ήταν πάρα πολύ καλή. Βλέπουμε έχει 12 πόντους και 9 επιθετικά rebound, αν διαβάζω καλά τα στατιστικά στοιχεία. Ναι. Ένα αμυντικό και 9 επιθετικά, σύνολο 10. Ο λόγος στον Γιώργο Καστάνη. Πριν από λίγο, και ενώ είδατε που σε ποιο χώρο βρίσκεται ο Scott Skiles, ο Κώστας Φλεβαράκης, ο συνεργάτης του, πήγε και συμβουλεύτηκε τον προπονητή του ΠΑΟΚ τι κινήσεις θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα ο ΠΑΟΚ για να συνεχίσει το παιχνίδι. Αυτά προς το παρόν, ο λόγος και πάλι σε εσένα, Γιώργο. Η επίθεση για τον ΠΑΟΚ με τον Μπουντούρη. Γιαννούλης μακριά από το καλάθι. Μπαλογιάννης με το ταμπλό θα πετύχει αυτό το δύσκολο καλάθι. Γιώργο, εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι ήταν πολύ συνειδητή και οργανωμένη η επίθεση του ΠΑΟΚ. Προσπάθησε ο ΠΑΟΚ να εκμεταλλευτεί διαφορά ύψους και δύναμης του Μπαλογιάννη με τον Γιάριτς. Αυτό το mismatch και ήταν πολύ αποτελεσματικό. Μάλιστα, η διαφορά που πηγαίνει στους 23 πόντους. Ο ευνηδιασμός για τον ΠΑΟΚ με τον Ντέπς που θα φτάσει σε αυτό το εύκολο layup, προλαβαίνοντας εκεί Γκαγκαουδάκη και Μορέτη. 63-38. Η διαφορά που συνεχώς αυξάνεται στους 25 πόντους. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα σερί 6-0. Και αντιαθλητικό φάουλ από τον Σίτουμ στον Μπουντούρη. Εδώ ξαναβλέπετε το φάουλ. Δεν πήγαινε βέβαια για την μπάλα εκεί ο Γκαγκαουδάκη, αλλά προσπάθησε ανορθόδοξα να κόψει τον αντίπαλό του. 63-38 το σκορ και 64-38 τώρα, χάρη στην πρώτη εύστοχη βολή του Νίκου Μπουντούρη, και είδατε ότι άρχισαν ήδη τα πανηγύρια στην εξέδρα από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Μπουντούρης που θα ευστοχήσει και στη δεύτερη του προσπάθεια. 65-38, η μπάλα και πάλι στον ΠΑΟΚ από πλάγια μετά την μετά το ανταρκτικό αυτό παιχνίδι του Γκαγκαουδάκη. Μπόνερ. Υπάρχει μια διακοπή στο παιχνίδι από τον κύριο Καρούση. Κάτι έπεσε στον αγωνιστή. Ναι, Γιώργο Καστάνη. Αυτά τα μικρά βεγγαλικά, μικρές φωτοβολίδες που έχουν ανάψει η φύλλα του ΠΑΟ από την εξέδρα, έχει πεταχθεί μία λίγο νωρίτερα και αυτό το γεγονός προκάλεσε την αντίδραση όλων των υπολείπων φιλάθλων του ΠΑΟΚ βρίσκεται στο Αλεξάνδριο. Ένας νεαρός λοιπόν πέταξε αυτή τη μικρή φωτοβολίδα και αυτό το μικρό βεγγαλικό και κατά συνέπεια οι φιλάθλοι του ΠΑΟΚ, οι υπόλοιποι βέβαια, αποδοκίμασαν αυτή την ενέργεια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το κλίμα που επικρατεί εδώ μετά και την διακοπή, την προηγούμενη διακοπή, οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ δείχνουν ότι προσπαθούν να διατηρήσουν το κλίμα στο καλύτερο δυνατό, στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και για να συνεχιστεί φυσικά και να ολοκληρωθεί το παιχνίδι, αφού η ομάδα του προηγείται ήδη με μια μεγάλη διαφορά. Ο λόγος και πάλι σε εσένα, Γιώργο. Ο Ντέπς δεν θα πετύχει το καλάθι, κυρίες και κύριοι, θα πάρει όμως το φάουλ. Εδώ ξανά η φάση, το φάουλ από τον Γκαγκαουδάκη στον Ντέρλ Ντέπς, ο Αμερικανός, ο οποίος πάει στην γραμμή των προσωπικών βολών. 8 τα ομαδικά φάουλ για το Περιστέρι και 8 για τον ΠΑΟΚ. Ο Ντράγκαν Σάκοτα, ο οποίος ετοιμάζει τον κάτι λέει στον Κούροβιτς. Ο Ντέπς στην γραμμή των προσωπικών βολών. Εύστοχος ο Αμερικανός. Η διαφορά συνεχώς και αυξάνεται. 66
38. Τους δέκτες σας ο Γκούραβιτς, ο οποίος δέχθηκε τις οδηγίες από τον κύριο Σάκοτα. Γιώργο, το Περιστέρι δεν άντεξε. Πιστεύω ότι από εδώ και μπρος ο υπόλοιπος χρόνος είναι καθαρά διαδικαστικός. Το παιχνίδι έχει τελειώσει εδώ και αρκετή ώρα. Το Περιστέρι δεν έδειξε τη δύναμη, το κουράγιο και την αποφασιστικότητα που χρειαζόταν το σημερινό παιχνίδι. Πέταξε λοιπόν λευκή πετσέτα, λέει το κύριο Σάκοτα. 6 λεπτά πριν. Όχι, ο κύριο Σάκοτα. Γενικά αυτά τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αν δεν σου βγουν, τίποτα δεν πήγε καλά σήμερα για το Περιστέρι. Βλέπουμε να εξακολουθεί το 0 στα 13 τρίποντα και ομολογουμένως τίποτα δεν ήταν καλό σήμερα για το Περιστέρι. Και δεν είναι μόνο αυτό το ατυχέστατο ποσοστό, 0 στα 13 τρίποντα για το Περιστέρι, είναι και το σερί του 10-0 που έχει ο ΠΑΟΚ και που δεν δίνει το δικαίωμα στους περιστεριώτες να πιστέψουν ότι μπορούν να πλησιάσουν στο σκορ, να ροκανίσουν τη διαφορά και να απειλήσουν στα ίσα το ΠΑΟΚ, ενώ εσείς βλέπετε εδώ το φάουλ που πήρε ο Γιαννούλης από τον Αλβέρτη. Γιαννούλης στη γραμμή των προσωπικών βολών. Και όπως είπε και ο κύριος Πετρόπουλος, τον ακούσατε πριν από λίγο, το παιχνίδι πλέον παίρνει έναν τυπικό διαδικαστικό χαρακτήρα. Εδώ και αρκετή ώρα πιστεύω. Ο Γιαννούλης που θα ευστοχίσει, 67-38, 5 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα. Γιάριτς. Κορονιός. Τσίτουμ με τον Μπόνερ. Για να δούμε την προσωπική μονομαχία των δύο Αμερικανών. Έκοψε ο Μπαλογιάννης, η μπάλα πέρασε στον Τεμπς, αυτός για τον Μπόνερ θα την προλάβει ο Αμερικανός. Δεν θα πετύχει το καλάθι, ήταν πολύ καλή προσπάθειά του, όσο καλή ήταν και η προσπάθεια του Γιάριτς να τον κόψει. Το Περιστέρι που προσπαθεί να φτάσει στο καλάθι με τον Τσίτου, του έπαιξε ένα κακό παιχνίδι μπάλα του Αμερικανού. Γιώργο ΠΑΟΚ πήγε το παιχνίδι εκεί που ήθελε. Βλέπουμε ότι έχει χτυπήσει με πάρα πολύ υψηλό ποσοστό στα δίποντα, 63%. Σημαίνει ότι ήθελε σίγουρες λύσεις στην επίθεση, ευνηδιασμό και την μπάλα μέσα στο καλάθι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει να επιστρέψει στην Ευρωλίγκα μετά από απουσία 2 χρόνων, σημειώστε ότι το Περιστέρι για πρώτη φορά στην ιστορία του διεκδικεί την είσοδό του στη Χρυσοφόρο και κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Το Περιστέρι που πέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία του στην τετράδα της Α1, ακόμα και αν δεν τα καταφέρει να πάρει το εισιτήριο για την Ευρωλίγκα της επομένης περίοδου, η πετινή χρονιά για το Περιστέρι μπορεί να χαρακτηριστεί απόλυτα πετυχημένη, αφού για πρώτη φορά πέρασε στην τετράδα της Α1, έφτασε στους 8 του κυπέλου το Περιστέρι, όπου και αποκλείστηκε από τον Ολυμπιακό, αλλά και στους 8 του κυπέλου Κόρατς, όπου και αποκλείστηκε εκεί από τον Άρη για να ξεκινήσουν εκεί την Θεσσαλονίκη σε εκείνη την φρενήρη πορεία του στον θεσμό που ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση του τροπέου επί τουρκικού εδάφους στην Προύσα σε κένον τον Λισμόνητο διπλό τελικό με αντίπαλο την τουρκική Τόφας. Κύριε Πετρόπουλε, θέλετε κάτι να επισημάνετε? Την καλή παρουσία του Ντεμπς. Κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, στο πρώτο ημίχρονο είχε 5 πόντους. Βλέπουμε τώρα έχει φτάσει στους 18. Και αυτός έκανε επίθεση με αρκετά υψηλό ποσοστό επιτυχίας. Η διαφορά συνεχώς και μεγαλώνει για τον ΠΑΟΚ, 61-38, 31 πόντι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ένα σερί 13-0. Γκούροβιτς πήρε το φάουλ από τον Μπαλογιάννη. Μια μικρή διακοπή, φίλες και φίλοι, και σε λίγο και πάλι μαζί στο Αλεξάνδριο. Προσφέροντας συνεχώς νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Ο ΟΤΕ μπαίνει στον κύκλο των παγκόσμια ισχυρών στις τηλεπικοινωνίες. Στον κύκλο της δικής σας ζωής. ΟΤΕ. Μας ενώνει. Ωστέα!
69-40 το σκορ στο Αλεξάνδριο, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Φλεβαράκης μετά την προτροπή του Σκοτς Χάιλς άλλαξε και τους 5 παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που συνεχίζει μια νέα πεντάδα. Ρετζιάς, Πεκ, Τσέκος, Νικολαίδης και ο Αματζιόλας. Ο Αματζιόλας που έχει τώρα την μπάλα. Το σούτ μπροστά από τον Γκούροβιτς χωρίς επιτυχία. Το σκορ παραμένει 69-40. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 29 πόντους διαφορά, η μεγαλύτερη. Γιώργο, και είναι αξιοσημείωτο ότι δεν υπάρχει τρίποντο ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη. Έχουμε 37 λεπτά παιχνιδιού χωρίς τρίποντα. 0 στις 6 προσπάθειες για τον ΠΑΟΚ και 0 στις 13 για το Περιστέρι. Όπως είδατε πριν από λίγο στην κάρτα. Υπάρχουν βήματα από τον Τσίτουν. Βέβαια από εδώ και πέρα αυτό που βλέπουμε δεν είναι μπάσκετ. Ναι, να μην αδικήσουμε το Περιστέρι. Δεν είναι αυτή η πραγματική εικόνα του Περιστέριου. Εκτίμηση δική μου είναι ότι γρήγορα αισθάνθηκε τη μεγάλη πίεση του ΠΑΟΚ και το παιχνίδι δεν έδωσε αυτό που μπορεί να δώσει. Όλη την δυναμικότητα, όλη την ενέργεια. Ήταν πολύ δύσκολο για το Περιστέρι να αντέξει σε αυτή τη συνεχή επιθετικότητα και σε αυτή την πολύ δύναμη που έδειξε σήμερα ο ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι. Πάντως σίγουρα δεν είναι αυτή η πραγματική αξία του Περιστέριου. Έτσι. Αυτό είναι ευνόητο. Αυτό είναι όχι ευνόητο αλλά και δεδομένο, καθώς το Περιστέρι ήταν η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος. Απείλησε τα κεκτημένα των μεγάλων. Έπαιξε πάρα πολύ καλό μπάσκετ όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Το σημερινό παιχνίδι νομίζω ότι δεν αντέξει κριτική γιατί όπως είπαμε γρήγορα ο ΠΑΟΚ πήρε τα ηνία του παιχνιδιού. Το Περιστέρι που α σημειώσουμε χωρίς να έχουμε διάθεση να το κολακέψουμε επειδή χάνει τη μάχη για την Ευρωλίγκα ότι είχε την πιο παραγωγική επίθεση στην Α1 με 80,4 πόντους κατά μέσο όρο. Είχε το καλύτερο ποσοστό στις βολές και ευτύχησε να έχει τρεις παίκτες του μέσα στους πρώτους 11 στον σχετικό πίνακα των σκόρες της Α1, στην δεύτερη θέση των Κορονιό, στην δέκατη των Τσίτου και στην ενδέκατη των Μάξι. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν μια πετυχημένη χρονιά από κάθε άποψη για το Περιστέρι, έστω και αν δεν καταφέρει να εξασφαλίσει, όπως φαίνεται, το εισιτήριο της πρόκρισής του για την Ευρωλίγκα της επόμενης περίοδου. Και η εκτίμηση δική μου είναι ότι δεν είχε τις απαραίτητες λύσεις για να βγάλει αυτή τη σειρά των πολύ δύσκολων αγώνων. Εδώ ο Τσέκος θα πετύχει το καλάθι, είναι το πρώτο του καλάθι στο παιχνίδι που πανηγυρίζεται ανάλογα από τους οπαδούς του ΠΑΟ. Οι πάντες του κεφάλου που τρέχουν μια μεγάλη συμπάθεια σε αυτόν τον φιλότιμο γίγαντα. Τσίτου προσπαθεί να πετύχει εκεί το καλάθι μπροστά από Νικολαίδη και Ρετζιά. Θα πάρει το φάουλο ο Αμερικανός. Το σκορ είναι 71-42. Απομένει 1 λεπτό και 57 δευτερόλεπτα. Εδώ χαιρετά ο Σκάινς χωρίς άγχος πλέον. Παρακολουθεί το παιχνίδι πίσω από τα κάγκελα μετά την δεύτερη τεχνική ποινή που του στήχησε τον αποκλεισμό του. Έλεγα λοιπόν ότι απομένει 1 λεπτό και 57 δεύτερα προκειμένου ο ΠΑΟΚ να σφραγίσει και τυπικά το εισιτήριο της επιστροφής του στην κορυφαία και χρυσοχώρη ευρωπαϊκή διοργάνωση, την Ευρωλίγκα, μετά από απουσία 2 χρόνων. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι ένας μόνιμος θαμώνας των μικρών τελικών, αφού στα 4 τελευταία χρόνια που έχει θεσπιστεί ο θεσμός, αν μπορούσε να το πει κανείς έτσι, ο δικέφαλος φάνηκε, φώναξε παρόν 3 φορές. Τις δύο τελευταίες στάθηκε άτυπο στα δύο τελευταία χρόνια όταν έχασε το εισιτήριο από τον Ηρακλή και τον Πανιέρα και δέστε εδώ τα πανηγύρια των οπαδών του ΠΑΟΚ στις εξέδρες του Αλεξάνδρου. Το σκορ συνεχώς και αυξάνεται, 73-44 για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, όμως αυξάνει και η διαφορά. Αυτό που όλοι περιμένουν πλέον είναι να εξαντληθούν το 1 λεπτό και τα 21 δεύτερα. Ο Κορονιός ένα σουτ 3 πόντων. Εύστοχο. Είναι το πρώτο τρίποντο για τον Άγγελο Κορονιό. Και αν δεν κάνω λάθος και το τρίποντο στο αγώνα. Το πρώτο τρίποντο στο παιχνίδι. Ο Κορονιός που φτάνει τους 16 πόντους είναι ο πιο παραγωγικός παίκτης του αγώνα για το Περιστέρι. Ρετζιάς. Όλα επιτρέπονται τώρα. Τώρα όλα επιτρέπονται. Ακόμα και για το Ρετζιά να δοκιμάζει, όπως βλέπετε και εσείς εδώ, σουτ 3 πόντων. 76-47 το rebound από τον Μαμαζιόλα. Μαμαζιόλας που κέρδισε το φάουλ από τον Γκούροβιτς. Ο λόγος τον Γιώργο Καστάνη που μας τον ζήτησε.
Γιώργο, το λόγο το δίνω και πάλι σε σένα. Σε ένα λεπτό θα έχουμε κάποια σημαντική συνέντευξη. 44 δευτερόλεπτα απομένουν για να τελειώσει το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι ιστορική σημασία για τον ΠΑΟΚ, αφού θα τον βοηθήσει να αποκτήσει τους κατάλληλους κοινωνικούς φόρους προκειμένου να κάνει το comeback στο πρωτάθλημα και στις θέσεις που του αρμόζει με βάση την προϊστορία του. Ο ΠΑΟΚ, που επαναλαμβάνω, επιστρέφει στην Ευρωλίγκα, την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, μετά από απουσία 2 χρόνων. 77-47 το σκορ. Αυτό βέβαια δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Σημασία έχει ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει το εισιτήριο για την Ευρωλίγκα, και ακόμα σημασία έχει ότι το Περιστέρι είχε μια θαυμάσια, εντυπωσιακή, αξιόλογη, άξια συγχαρητηρίων θα έλεγα, πορεία στο φετινό πρωτάθλημα, που για πρώτη φορά στην ιστορία του έφτασε να διεκδικεί το εισιτήριο για την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Νικολαίδης δεν θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει το φάουλ από τον Αλμπέρτη. Κύριε Πετρόπουλε, έχετε κάτι να πείτε? Εδώ ο Σκάιλς θα φορέσει το σακάκι του. Μέχρι τώρα βλέπετε και τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που του σφίγγει το χέρι δίπλα του. Άφορα θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς τον Αμερικανό αρχιτέκτονα της μεγάλης επιτυχίας του ΠΑΟΚ. Μην ξεχνάτε ότι ο ΠΑΟΚ είχε κατρακυλήσει στην κανονική διάρκεια της περίοδου στην χειρότερη θέση της ιστορίας του, στην έκτη. Ο Σκάιλς πήρε τη σπιτάλη από τον Μισελ Γκομές και κατάφερε μέσα σε ένα εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα να τον αναμορφώσει, να ξαναγεννεί τον ΠΑΟΚ από τις τάχτες του, και με όπλο του την άμυνα Made in United States. Ας μας επιτραπεί, κυρίες και κύριοι, και αυτή η έκφραση να σπρώξουμε.